σταθερή δουλειά, ασφαλής υγεία για κάθε εργαζομένο στα ξενοδοχεία. Θέλουμε συμβάση, συνάδικες για όλη την Ελλάδα υποχρεωτικές. Στα πλαίσια και της σημερινής μας παράστασης διαμαρτυρίας της Ένωσης Ξενοδόχων, θέσαμε τα ζητήματα που θέλαμε στο συγκεκριμένη Ένωση, μιλώντας με τον Γενικό Γραμματέα της, προφανώς για να δείξαμε πλευρές που επανειλημμένα έχουμε τονίσει. Ότι πρώτον, δεν μπορεί ο ξενοδοχειοπαίδος που πλέον κλείνει ένα χρόνο στην ουσία άνεργος μαζί με 534. Πρέπει να αποζημιωθεί στο 100% με ευθύνη των ίδιων και της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι το οποίο υπογράψαμε ορισμένο στην κοινωνία και αναφερόμαστε στη νέα κλαδική σύμβαση εργασίας και η οποία περιλαμβάνει όρους όπως η λογική των προσλαμβανόμενων, η διαθέτηση του εργάσιμου χρόνου και άλλα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα τους περάσει να κάνουμε ό,τι περνά το χέρι μας προκειμένου να κατοχυρώσουμε σύμβαση εργασίας χωρίς παραχωρήσεις των δικαιωμάτων μας, χωρίς παραχωρήσεις αυτών που με αγώνες έχουμε κατακτήσει. Τρίτον, θέσαμε ότι στους χώρους που παραμένουν ανοιχτοί πρέπει τώρα άμεσα να πάρουν μέτρα προστασίας των εργαζομένων με συχνά τεστ με όλους αυτές τις συνθήκες που πρέπει, ακόμα και αν χρειαστεί να προσληφθούν επιπλέον εργαζόμενοι για να μπει σε πέρας η δουλειά. Τέλος, τονίσαμε ότι αυτή η προσπάθειά μας είναι αναπόσπαστη με την προσπάθεια που δίνουμε στο πλάι των υγειονομικών και όλων των συναδέλφων μας για δωράκιση του συστήματος υγείας για όλα αυτά που πρέπει να παρθούν ως μέτρα προκειμένου να προστατευτούν οι εργαζόμενοι εντός και εκτός δουλειάς. Θυμίζουμε ότι η σημερινή μας κινητοποίηση είναι κομμάτι μιας συνολικότερης προσπάθειας που δίνουμε πανελλαδικά στα πλαίσια της εβδομάδας δράσης που από κοινού έχουμε αποφασίσει με δεκάδες σωματείων του κλάδου από όλη την Ελλάδα και προχωράμε μία το μεσημέρι την παρέμβασή μας στους διανομείς του κλάδου. 5.30 το απόγευμα συμμετέχουμε μαζί με τα άλλα σωματεία και τους φοιτητικούς συλλόγους στην κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο έκδομα. Και προφανώς αύριο στις 11 το πρωί είμαστε μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και συνεχίζουμε με παρέμβαση στον ΟΕΕ. Δάνει πια πληρώσαμε πολλά, να πληρώσουν τώρα τα αφαιρούν.